info, το λεγόμενο. Ο προϋπολογισμός είναι 22.940 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Και είναι χρηματοδοτούμενο από ένα προβάρα, έτσι. Συνέ, συμφωνείτε. Να πω και δύο πράγματα. Έχουμε ημερομηνία υπογραφής 16/6/20. Και να τελειώσει το και ημερομηνία λήξης, τέλος πάντων, πρώτη παράταση, η συμβατική υποχρέωση ήταν 25/8/20. Με ένα έγγραφο του 22/7, τι λέει ο ανάδοχος. Λόγω έλλειψης στατικής μελέτης είναι αδύνατη η κατασκευή περιττέρου μεταξύ άλλων και για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή, τι δημοπρατήσαμε. Φταίμε κι εμείς, δηλαδή, αναλαμβάνω την ευθύνη που το υπερψηφίσαμε, θεωρώντας ότι ήταν ένας πλήρης φάκελος. Και αν το έλεγε ο ανάδοχος και δεν το δεχόταν η υπηρεσία, σαφώς θα το δεχόμουν. Έρχεται όμως η υπηρεσία και μας λέει, ύστερα από καιρό και παράδειγμα, ύστερα από καιρό, και τι λέει. Επίσης, λέει, η παράταση είναι αναγκαία για να υπάρξει χρονικό περιθώριο για να διερευνηθεί σε συνεργασία με τον ανάδοχο η δυνατότητα υλοποίησης εναλλακτικής στατικής μελέτης. Δηλαδή, δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα. Είμαστε ακόμα σε μια διερεύνηση. Απόδειξε ότι ο ανάδοχος ζητάει μέχρι 30 δεκάτου μάλλον παράταση. Εμείς του προτείνουμε να δώσουμε 30 ενδεκάτου, να έχει και αέρα ακόμα. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Τώρα πώς να το χαρακτηρίσουμε αυτό. Εγώ λυπάμαι για τον εαυτό μου, γιατί έχοντας δείξει τυφλή εμπιστοσύνη στην υπηρεσία, είχα συνενέσει στην κατακύρωση του διαγωνισμού και πάνω στην έγκριση της μελέτης. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς πώς έχει συντάξει τη μελέτη για ένα τόσο απλό θέμα όπως ένα περίπτερο Ινφοκιός έχει κάνει τις απαραίτητες υπογραφές. Εμείς εδώ ψηφίζουμε πολιτικά, έτσι. Τα λάθη ακολουθούν αυτές τις συντάσεις. Ναι, θέλω να πω κι εγώ ότι κι εγώ έτσι ευνηδιάζομαι, γιατί θυμάμαι από όταν ήμουνα στην υπηρεσία ότι είχαμε κάνει στατική μελέτη. Τώρα όμως δεν μπορώ να το πω με 100% βεβαιότητα, γιατί έφυγα στη συνέχεια και δεν ξέρω αν την είχα αναθέσει, θυμάμαι, σε ένα γραφείο που είχαμε συνεργασία τότε. Επειδή είχε πάρει κάποιο μεγάλο έργο, δεν θυμάμαι, των σχολείων, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και τον είχαμε παρακαλέσει, χωρίς αμοιβή, να μας κάνει τη στατική μελέτη αυτού του φορέα, τέλος πάντων, του περιπτέρου. Τώρα, έτσι όπως προκύπτει την εισήγηση, μάλλον φαίνεται να μην υπάρχει στατική μελέτη ακόμη και να αναζητούμε τώρα επίλυση. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Για να μην χρονοτριβούμε, αυτό θα το δούμε αν υπάρχει στατική μελέτη. Η εντύπωση δική μου είναι ότι υπάρχει στατική μελέτη, έτσι όπως το θυμάμαι, γιατί το θυμάμαι πολύ καλά το θέμα, γιατί θυμάμαι και το γραφείο που λέτε, κύριε Τζαμπουράνη. Θεωρώ ότι εδώ πέρα ο άνθρωπος θέλει να πει όσον αφορά αυτό που λέει μετέπειτα, γιατί μιλάει για υλοποίηση εναλλακτικής στατικής μελέτης. Όχι, αυτό το λέει η υπηρεσία. Εντάξει. Όταν μιλάμε για εναλλακτική στατική μελέτη, σημαίνει ότι υπάρχει στατική μελέτη. Ο ανάδοχος λέει ότι δεν υπάρχει. Και εδώ πέρα αναφέρεται σε πρόσθετη ευελιξία της κατασκευής. Ο ανάδοχος λέει ότι δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει. Να επισημάνω ότι και για τον ανάδοχο υπάρχει θέμα. Δεν μπορεί να παίρνει και να υπογράφει μια σύμβαση χωρίς να υπάρχει μελέτη. Άρα τι θα κατασκευάσει με τη σύμβαση που. Και το είδε ένα μήνα μετά. Και το βλέπει ένα μήνα μετά. Και αυτός έχει την ευθύνη. Επειδή πρέπει να προχωρήσουμε, όμως καλό είναι να... Θα αφήσουμε σενάρια να το δούμε. Ωραία, θα το ψηφίσουμε λοιπόν. Ναι, ναι. Ναι, καλό θα πράγει. Ναι, θα πω κι εγώ, αλλά το λέω με κρύα καρδιά. Με τις συμβάνσεις που είπαμε.